Που άφησαν οι φετινές θερινές εκπτώσεις στους καταστηματάρχες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δεν κατάφεραν τελικά να αναθερμάνουν τα ταμεία τους μετά από μια μακρά περίοδο υποτονικής αγοραστικής κίνησης. Η αγοραστική κίνηση ήταν εμφανώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία. Μετά και το τέλος των εκπτώσεων, σειρά έχουν οι προσφορές που θα ισχύουν στην αγορά για 10 ημέρες, προκειμένου οι καταστηματάρχες να πουλήσουν τα εποχικά τους προϊόντα. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να ξεστοκάρουν τα υψηλά αποθέματα που έχουν στις αποθήκες τους, προκειμένου να αποκτήσουν έστω και μια προσωρινή ρευστότητα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μόνο για τους τύπους έπεσε η αυλαία της θερινής εκπτωτικής περίοδου. Οι καταστηματάρχες της Αλεξανδρούπολης δεν καταθέτουν τα όπλα και συνεχίζουν με προσφορές τα προϊόντα τους για να προσελκύσουν τους καταναλωτές που αρκέστηκαν στην αγορά των απαραίτητων και μόνο. Ακόμη και αυτοί που είχαν αποταμιεύσει ένα χρηματικό ποσό δίστασαν να το ξοδέψουν, καθώς δεν γνώριζαν εάν θα κληθούν άμεσα να πληρώσουν κάποιο νέο χαράτσι στην εφορία. Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, διότι όπως έχουμε πει, τα πράγματα δεν ήταν καλά σε όλη την περίοδο των εκπτώσεων και έτσι θα συνεχίσουμε 10-15 μέρες με προσφορές, διότι ο καιρός ακόμα ευνοεί το καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν τα εποχιακά τουλάχιστον να φέρουν τα νέα προϊόντα. Ελπίζω ότι αυτό το δεκαήμερο που θα συνεχίσει θα είναι και πολύ καλό σε εκπτώσεις, θα είναι πολύ δυναμικό, θα είναι οι δυναμικότερες που μπορούν να γίνουν, γιατί όπως ξέρετε όλοι θέλουν να εκποιήσουμε ό,τι έχει μείνει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το χειμώνα. Καταστηματάρχες και εμπορικές επιχειρήσεις παγιώνουν πλέον τις προσφορές, ειδικά στην καλοκαιρινή γκάμα των προϊόντων τους, προκειμένου να απαλλαχθούν από τα αποθέματα που έχουν στις αποθήκες. Και αυτό γιατί δεν κατάφεραν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να κινδυνεύουν με λουκέτο. Όσοι θέλουν να βρουν ακριβώς το πλαίσιο πώς θα κινηθούμε αυτό το δεκαήμερο, μπορεί να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο στο 28880 στη γραμματεία του Συλλόγου για να τους πούν ακριβώς πώς πρέπει να κινηθούν για το δεκαπενθήμερο που έρχεται. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι οι τελευταίες μέρες είναι και οι καλύτερες των εκπτώσεων. Μπορεί να βγει ο κόσμος, να βρει μεγάλες προσφορές, να βρει πάρα πολύ καλά πράγματα καλής ποιότητος και σε εκπληκτικές τιμές. Προτείνω να στηρίξουν τα μαγαζιά της πόλης, διότι το έχουμε ανάγκη. Το έχουν ανάγκη όλοι οι μικρομεσαίοι να σταθούν, να μείνουν τα φώτα αναμένα. Είναι το τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχουν ευκαιρίες. Βγείτε στην αγορά και δείτε τις.